Καλησπέρα σε όλους και όλες. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή, ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ στην πλατεία της Νέας Λίμνης. Σε μια κρίσιμη για τον λαό και τον τόπο στιγμή και περίοδο, λίγες μέρες μας έμειναν ακόμα. Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές της 9ης του Ιούνιου και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες, όλες μας τις δυνάμεις για να βγει το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο ψηλά και εδώ στη Νέα Σμύρνη, σε όλο τον νότιο τομέα, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτά τα μηνύματα έρχονται από όλη τη χώρα, αυτό συναντάμε στις καθημερινές ομιλίες, τις περιοδίες και τις συναντήσεις με τους εργαζόμενους της πατρίδας μας, κουκουέ δυνατό, γιατί η ελπίδα είναι εδώ, μόνο στο δυνατό ΚΚΕ. Στις 9 του Ιούνιου μπορούμε να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλο το λαό μας, σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Να καταδικαστεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση τον λόμπι της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της ακρίβειας, του περιορισμού των λαϊκών και εργατικών δικαιωμάτων. Η Ευρώπη που οδηγεί και πάει συνεχώς τους λαούς από το κακό στο χειρότερο και ταυτόχρονα να καταδικαστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να τις κόψει ο ελληνικός λαός και η νεολαία τη φόρα, γιατί υπάρχει και η άλλη μέρα μετά την 9η του Ιούνιου. Υπάρχει και η 10. Θα έρθει η Δευτέρα στις 10 του Ιούνιου και θα βγουν από τα συρτάρια πάλι νέα αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν το λαϊκό εισόδημα, που πλήττουν εργασιακά δικαιώματα, που πλήττουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και επιστήμονες, τους αγρότες, τη νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Πρέπει σε όλα αυτά να απαντήσουμε δίνοντας ένα μάθημα σε αυτή την κυβέρνηση των αντιλαϊκών μέτρων και της ακρίβειας που έχει εκτοξευθεί και δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε, δεν φτάνουν οι μισθοί ούτε για τα μισά τα μέσα κάθε μήνα, ούτε οι συντάξεις για τους συνταξιούχους, ούτε βεβαίως έχουμε χρήματα για να πληρώνουμε για την υγειονομική περίθαλψη, για προβλήματα της υγείας που έχουμε στις οικογένειές μας, για τη μόρφωση των παιδιών μας, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον εργαζόμενο ελληνικό λαό. Και βέβαια να δώσουμε και ένα μάθημα στα κόμματα, στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που διαχειρίζονται ακριβώς την ίδια πολιτική και συμμετέχουν σε όλο αυτό το παιχνίδι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι μέτρα ενάντια στον ελληνικό λαό. Είναι μέτρα εκμετάλλευσης, βαρβαρότητας. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να δώσετε αποφασιστικά το μήνυμα. Και το μήνυμα είναι μόνο ένα. Να πέσουν μαζικά τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στην κάλπη. Γιατί εμείς θέλουμε ο ελληνικός λαός, η νεολαία, οι γυναίκες να είναι μπροστά στους αγώνες και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο που ψηφίζει συνεχώς αντεργατικές, αντιλαϊκές οδηγίες που πλήττουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και μετά έρχονται στην Ελληνική Βουλή και γίνονται νόμοι του ελληνικού κράτους και την πληρώνουμε ξανά διπλά και τριπλά όλοι εμείς και βεβαίως να γίνουμε δυνατοί και που όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και οι νόμοι ανατρέπονται στην πράξη, δηλαδή στους δρόμους του αγώνα. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, με δυνατό
ΚΚΕ. Γιατί εμείς αυτοί είμαστε, με αξιοπρέπεια, με ήθος, με αντοχή, με παλικαριά, με αγώνα, με αντίσταση, με ανεπίθεση, και οι άλλοι αυτοί είναι δυστυχώς. Τους ξέρουμε και από την καλή και από την ανάποδη. Να τους δώσουμε λοιπόν ένα μάθημα, το ΚΚΕ να κάνει την έκπληξη της 9 του Ιούνιου. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε.